Πολύ δουλειά ο γιος μου και τώρα πολύ... Πρώτα δεν κοίταξε, δεν σκέφτησε το βαρέλι κανένας. Και τα έπαιξε στα κρεβάτια εδώ έτσι, τίποτα δεν το βρήκε. Και πάει, μόλις βγήκε έξω, είδε το βαρέλι και είδε το μπουφάν του παιδιού φαινότανε. Πάει να τραβήξει το μπουφάν και ήταν το παιδί μέσα. Δάκρυσαν και οι πέτρες στο μυρολόι της γιαγιάς του δίχρονου Ζαχαρία. Μπαίνει στο σπίτι της και στην είσοδο είναι τυχοκολλημένο το κηδιώσιμο του μικρού. Τα στείλω του σπιτιού μου, το παιδί μου! Το αγκαλιάζει, το φυλά και τα λόγια της είναι σπαρακτικά. Ζωή μου, και δεν θα ξανάρθει ο καλός μου! Λίγες ώρες πριν το τελευταίο αντίο στο μικρό αγοράκι, η οικογένεια βάφτισε τη μικρή του αδελφή. Ήθελαν να τηρήσουν την τοπική παράδοση που θέλει τις οικογένειες να μην έχουν αβάπτιστα στα μέλη πριν φύγει για τη ζωή κάποιο άλλο. Το όνομα που της δόθηκε είναι Νεκταρία. Ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο μίλησε συγκινημένος στο Κρέτα Post. Είμαι συγκλονισμένος, προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό για όλους μας. Βιώνουμε μια τραγική κατάσταση με απόλυτο σεβασμό και σιωπή, η οποία πολλές φορές είναι εκοφαντική. Στις 4 το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία του μικρού Ζαχαρία που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής. Απέκτησε το όνομά του το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν χρειάστηκε να τελεστεί αεροβάφτιση. Δυστυχώς το μικρό Αγγελούδι έφυγε από τη ζωή στη μία τα ξημερώματα, αφού πάλεψε για περισσότερες από 24 ώρες.